Τα φορτηγά σχηματίζουν ουρά στα λατομεία του Αράξου. Όλοι φοβούνται το τέλος του χρόνου, έτσι, από μια οικία που μας έχει βάλει σε περιπέτειες και προσπαθούν να κάνουν κάποιο στόπ για να μην έχουν πρόβλημα. Οι εταιρείες προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα οικοδομικά υλικά μπορούν. Όλοι γνωρίζουν ότι τα λατομεία με υπουργική απόφαση κλείνουν στις 31/12/2010 και όλα δείχνουν πως πολύ δύσκολα θα εξασφαλιστεί νέα παράταση, την οποία άλλωστε έχουν ζητήσει και οι ιδιοκτήτες των λατομικών επιχειρήσεων. Περίπου 500 εργαζόμενοι θα μπουν στην λίστα της ανεργίας. Πρόβλημα για την αγορά, πρόβλημα για την περιοχή. Είναι δύο νομοί, νομός Αχαΐας, νομός Ηλίας. Έχουν έρθει όλοι σε απόγνωση, κατασκευαστές, ασφαλτομείγματα, μπετά, προσωπικό των επιχειρήσεων, αυτοκινητιστές, γενικά οικοδομή. Ο άνδρας που βλέπετε εργάζεται ως χειριστής στο εργοτάξιο 10 χρόνια. Ο εφιάλτης της ανεργίας τον έχει κυριεύσει. Η Αχαΐα, όπως ξέρουμε, όλα τα χρόνια είναι υποβαθμισμένη πολύ γενικά από το κράτος. Και κακά τα ψέματα, η Αχαΐα και η Ηλία και το Λακαρνανία ζει από την οικοδομή, από τον οικονομικό κλάδο. Και με αυτή την οικονομική κρίση που υπάρχει, πού θα βρούμε δουλειά, τι θα κάνουμε μετά? Αν μας διασφαλίσουν εμάς το μεροκάματό μας οι αρμόδιοι φορείς που θέλουν να κλείσουν τα λατομεία, δεν έχουμε πρόβλημα να τα κλείσουν αύριο το πρωί. Για την τύχη των λατομείων του Αράξου υπήρχε η προετών κοινή υπουργική απόφαση που προέβλεπε όχι εξόρυξη αλλά εργασίες αποκατάστασης του ανάγλυφου των λατομικών χώρων στα Μαύρα Βουνά, καθώς και τη χρήση βοηθητικών εγκαταστάσεων για τον σκοπό αυτό μέχρι το τέλος του 2010. Μάλιστα, πριν από μία εβδομάδα οι εργαζόμενοι είχαν προχωρήσει σε στάση εργασίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Εργάζομαι από το 1973 έως και σήμερα. Και μετά από τόσα χρόνια θέλουν να μας αφήσουν άνεργους. Θα βιώσουμε την ανεργία κι εμείς. Τα πράγματα, αν κλείσουν τα λατομεία, πεθάναμε στην κυριολεξία. Πεθάναμε. Όλοι έχουμε ένα δάνειο, ένα αυτοκίνητο, κάτι οτιδήποτε. Όλοι το ξέρουν και το γνωρίζουν το θέμα πολύ καλά. Λύση μπορεί να δοθεί άμεσα. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένονται συναντήσεις μεταξύ εργαζομένων και αρμόδιων υπουργών.